Με αφορμή την αιματοβαμμένη ιστορία των Βαλκανίων, ο Βιζνιέκ καταφέρνει να συμπυκνώσει σε αυτό το έργο τη φρίκη του πολέμου που επικρατεί σε ολόκληρο τον 20ο αιώνα. Ο τρόπος με τον οποίο πλησιάζει αυτό το θέμα έχει μια ιδιαιτερότητα. Καταφέρνει να παντρέψει τον κόσμο των νεκρών με τον κόσμο των ζωντανών. Καταφέρνει να παντρέψει τον σουρεαλισμό με τον ρεαλισμό, το παραμυθικό στοιχείο, τον λυρισμό, την ποίηση. Βεβαίως μέσα από αυτό όλο το πρίσμα, η καυστική γελιοποίηση όλων των εμπόρων που βρίσκουν τις τρύπες για να εισχωρήσουν και να εκμεταλλευτούν την ανθρώπινη θλίψη και μελαγχολία είναι ένας τρόπος εκπληκτικός. Με άπλετο το κωμικό στοιχείο, με χιούμορ αντιμετωπίζει τα πράγματα, γιατί πιστεύει πως με αυτόν τον τρόπο θα πλησιάσει περισσότερο το σημερινό θεατή. Καταφέρνει να μας δώσει τη φρίκη του πολέμου. Ουσιαστικά καταλήγουμε και λέμε μανάδες που γεννούν γιους, τους παραδίδουν, τους σκοτώνουν, τους θάβουν και μετά οι μανάδες ψάχνουν να βρουν τα κόκαλά τους για να τους δώσουν μία ευπρεπή εντό εισαγωγικών κηδεία. Αναρωτιέται κανείς για το κατά πόσο ο Γκόγκολ το 1836, όταν έγραφε δηλαδή τον Επιθεωρητή, την καυστική αυτή κωμωδία μέσα από την οποία σατιρίζει και στυλιτεύει τα κακό σκήμενα της εποχής του, θα μπορούσε να έχει τη συνείδηση ότι 180 χρόνια μετά σχεδόν τίποτε δεν πρόκειται να είναι διαφορετικό. Η ίδια υποκρισία στην κοινωνία, οι ίδιοι πολιτικοί που θυσιάζουν στο βωμό του συμφέροντος αξίες, η ίδια μικρονοϊκότητα από τη μεριά του μέσου ανθρώπου. Αυτό που σίγουρα ήξερε μάλλον, είναι ότι ο άνθρωπος δεν θα πάψει ποτέ να γελάει με τα λάθη του και να νιώθει ελπίδα για το μέλλον μέσα από το χιούμορ. Στο Νάχτλαντ, δύο αδέρφια, αφότου πεθαίνει ο πατέρας τους, ανακαλύπτουν ένα πίνακα του Χίτλερ στο πατάρι. Και αρχίζει διαπραγμάτευση για το τι θα κάνουν με αυτόν τον πίνακα, εάν θα τον πουλήσουν ή όχι, αλλά αυτός ο πίνακας γίνεται και ο καταλυτικός παράγοντας που διαπραγματεύονται πλέον και οι σχέσεις μεταξύ τους. Εμείς τι θα κάναμε στη θέση τους? Γιατί αγαπώ το Νάχτλαντ? Γιατί διαπραγματεύεται το εξής ερώτημα. Μειώνεται ή δεν μειώνεται η αξία ενός έργου τέχνης εάν γνωρίζεις ότι υπάρχει ένας εγκληματίας ως δημιουργός πίσω από αυτό? Η οποιαδήποτε μετακίνηση από τον τόπο που γεννήθηκες, ο ξεριζωμός από τον τόπο που μεγαλώνεις, που ανατρέφεις τα παιδιά σου, στην ουσία διακόπτει τη φυσική συνέχεια των πραγμάτων. Όταν βρίσκεσαι κάπου αλλού και όταν γίνεται βίαιη αυτή η αλλαγή και καταλήγεις κάπου αλλού, νιώθεις ότι αιωρείσαι, ότι δεν αφήνεις πίσω σου εκκρεμότητες που δεν είναι εύκολο να επανέλθεις και να τις βρεις και να βρεις λύσεις. Και ειδικά για μια μητέρα είναι ακόμη πιο δύσκολο. Ibsen doesn't need so much help to be modern and contemporary. He is modern. He chooses subjects that are timeless and universal. That's why we are playing Ibsen all over the world. A Little Eyolf is very personal for me. I share the experience that the couple in the play are experiencing. And this was one way for me to meet that bad memory I have. Πριν ξεκινήσεις να πάεις κάπου, είναι καλό να ξέρεις που είσαι. Γιατί αν δεν ξέρεις που είσαι, δεν μπορείς να ξέρεις που πρέπει να πάεις. Και ακόμα καλύτερα, αν είσαι στον χρόνο, να ξέρεις και ποιος είσαι. Γιατί πρέπει να ξέρεις ποιος φτάνει πού. Σχολάς. Γεια σας. Τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία έχουν τη δυνατότητα να απορροφήσουν και αυθόρμητα να ανταποκριθούν σε διάφορα ερεθίσματα γύρω τους. Το φως, τα χρώματα, τα αντικείμενα, η ήχη, η μουσική ενεργοποιούν τις αισθήσεις τους
καλλιεργούν τη συναισθηματική τους νοημοσύνη και αρχίζουν να αναπτύσσουν διάφορους κώδικες επικοινωνίας. Έτσι, η συμμετοχή τους και η αλληλεπίδραση που βιώνουν τους ανοίγει ένα δρόμο κατανόησης, έκφρασης και εξερεύνησης σε μια πρώτη επαφή με το θέατρο. Η σημερινή γενιά των εφήβων είναι τα παιδιά που μεγάλωσαν κλεισμένα στους τέσσερις τοίχους μπροστά σε μια οθόνη την εποχή της πανδημίας. Σε αυτόν λοιπόν τον πολύπλοκο κόσμο, σε αυτή την εποχή της σιωπής, επιδίωξή μας μέσα από τις φετινές δράσεις είναι να ακούσουμε αυτά τα παιδιά, να τους δώσουμε φωνή. Και αυτή η φωνή θέλουμε να είναι δυνατή, αληθινή και καθαρή. Ο ποιητής έχει χρέος να προτείνει στις νεότερες γενιές το παρελθόν. Και εμείς έχουμε χρέος αυτό το γαϊτάνι ιστοριών, μπλεγμένο με τα υπέροχα τετράστιχα του Μιχάλη Πασαρδί, να ανεβάσουμε στη σκηνή μια παράσταση με τον όμορφο λόγο του ποιητή, με πολύ μουσική κίνηση, να λειτουργήσει ως μια ανάμνηση στο μυαλό των παλιών και να γνωρίσουν οι νεότεροι το παρελθόν αυτού του τόπου, να φτιάξουμε το παρόν και να ονειρευτούμε ένα καλύτερο μέλλον. Ποιήση και μουσική είναι η γλώσσα που καταλαβαίνει η καρδιά των ανθρώπων σε όλους τους τόπους, με όλους τους τρόπους, διαχρονικά. Η μουσική καταφέρνει να φωτίσει τη μουσική της γλώσσας και να την κάνει να απογειωθεί. Ένα ωραίο τραγούδι μπορεί να δώσει μεγάλη συγκίνηση σε όλο τον κόσμο.